Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τη Σοφία την Παραδίση και τον Σπύρο το Σταθάκη να καλησπερίσουμε. Τον κύριο Γιάννη Καλιάνο, μετεωρολόγο, αναπληρωτή γραμματέα επιστημονικών φορέων της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Καλησπέρα. Καλό φθινόπωρο για όλο τον κόσμο. Δύσκολος ο καιρός από εδώ και πέρα. Χαλάει. Όχι δύσκολος, αλλά χαλάει. Σιγά-σιγά. Εναρμονιστήκαμε γρήγορα με την εποχή. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι καιρός είναι. Αρκετά. Αν κρίνουμε το καλοκαίρι το δύσκολο, καιρός είναι. Την κυρία Άρτεμις Κατοπόδη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Θα γίνει τελικά η ψηφοφορία σας? Θα γίνει, απλά. Θα βγει ο αρχηγός σας. Και η ψηφοφορία θα γίνει και ο αρχηγός θα βγει. Το θέμα είναι ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η ημερομηνία. Είπε η Σοφία, ο αρχηγός θα βγει. Δεν είπε ο η αρχηγός. Γενικότερα. Δεν είπε ο η αρχηγός. Γενικός. Και να καλησπερίσω και τον κύριο Γαβρίλη Χαλικιώτη. Χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Χαλικιώτη. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε καλά. Τεράστιο πρόβλημα, Σπύρο, με τα δάνεια. Θα πάρω λίγο τη σκητάλη από τον Αντώνη που μιλήσαμε πριν. Ναι, ναι, ναι. Και από το θέμα που γράφουμε στην Αξία. Ναι, να πω ότι ενορχιστρωτής όλης αυτής της επίθεσης στις τράπεζες με αφορμή τα κόκκινα δάνεια, για μία ακόμα φορά είναι ο πολύ γνωστός και αγαπητός στην Ελλάδα Δανός Πολ Τόμψεν. Ο νυν επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έκανε την ίδια ακριβώς επίθεση για τους ίδιους λόγους στις ελληνικές τράπεζες το 2014 ως μέλος της Τρόικας. Ο κύριος αυτός δεν ξέρω αν έχει ένα κόλλημα με τις ελληνικές τράπεζες. Πάντως είναι βέβαιο από το ρεπορτάζ ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το θέμα των κόκκινων δανείων, πέρα από τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς, με τους απλούς δανειολήπτες που μπορούν να χάσουν το σπίτι τους, για τα μεγάλα ξένα επενδυτικά κεφάλαια που συγκρούονται στις πλάτες του ελληνικού λαού εδώ και 2-3 χρόνια, έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Εκεί είναι το ψητό. Πιέζοντας λοιπόν και ενορχιστρώνοντας ο Πολ Τόμψεν τις τράπεζες με αφορμή τα κόκκινα δάνεια, στρώνει στην ουσία το χαλί για κάποια επιχειρηματικά σχήματα του εξωτερικού να έρθουν και να αγοράσουν αντί πινακίου φακής επιχειρήσεις που μπορεί να φαίνονται τώρα υπερχρεωμένες και να αντιμετωπίζουν το φάσμα της χρεοκοπίας, αλλά είναι σε κλάδους δυναμικούς, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός, οι ηχθειοκαλλιέργειες, λέω εγώ μερικούς κλάδους, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, και σου λέει εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία. Για τον εξωδικαστικό δεν θα πω πολλά, γιατί είναι εδώ ο Γαβρίλος Χαλικιώτης και τα ζει καθημερινά. Θα βάλω μια πολιτική χρειά στο θέμα. Μαθαίνω, και νομίζω μαθαίνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, αλλά και από τους τραπεζίτες, ότι εάν και εφόσον υπάρξει κάποια σημεία ανασχηματισμός, ένας ο οποίος θα μας κουνήσει το μαντίλι και θα ξαναγυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος Παπαδημητρίου. Το έχει διότι πει, είναι το σφόδρα... έχει Σοφία εδώ και καιρό. Διότι είναι σφόδρα ενοχλημένη. Πέρα από το Μεγάρο Μαξίμου για τις κινήσεις του, είναι σφόδρα ενοχλημένη και οι τραπεζίτες. Υποτίθεται ότι θα είχαμε ένα θεσμικό πλαίσιο, τον εξωδικαστικό μηχανισμό, που το συζητούσαμε μήνες εδώ και με τον Γαβρίλο και με την κυρία Βορδόνη, ότι θα πάει να λύσει τα προβλήματα των δανειοληπτών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και έχουμε ένα δυσκίνητο γραφειοκρατικό πράγμα που δεν κινείται με τίποτα. Ο κύριος λοιπόν Παπαδημητρίου, που είναι αποκομμένος από την ελληνική πραγματικότητα και δεν έχει συνηθίσει να κάνει την πραγματικότητα, είναι Αμερικανός. Τα έχει κάνει, να μην πω πώς. Έχει λοιπόν αυτή μία τους τραπεζίτες που του λένε ρε, εσύ διόρθωσε εδώ, δεν πάμε καλά με τον εξωδικαστικό. Και έχει και το Μέγαρο Μαξίμου που είναι σφόδρα ενοχλημένο, διότι βλέπει ότι έβαλε έναν καθηγητή, ο οποίος όμως είναι εκτός πραγματικότητας. Κύριε Χαλικιώτη, τι γίνεται με τους εξωδικαστικούς, με τα κόκκινα δάνεια γενικότερα κτλ. Με τα φαντ εδώ, αύριο ολόκληρη η Αξία News, εδώ πέρα κερδοσκοπία, τα φαντ, παπαγάλι να πούμε και τέτοιες μαζεύεται. Να υπενθυμίσω ότι τα κόκκινα δάνεια είναι προϋπόθεση της τρίτης αξιολόγησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι σύμφωνα. Όταν λέτε ότι συνεπάγεται, τι εννοείτε? Ότι η κυβέρνηση, αν αποδεχτεί τα πάντα, αν δεν ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια, δεν προχωράει η αξιολόγηση. Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για τις τράπεζες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περνάνε όλοι οι αξιολόγοι, είναι μια χαρά όλες τις τράπεζες. Ναι. Πάμε στο διατάφτα στην καθημερινότητα που μας ενδιαφέρει και εμάς και το δελτίο και, και αυτούς που μας βλέπουν. Λοιπόν, τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Για όλα τα δάνεια έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα δημόσια χρέη και τα ιδιωτικά χρέη. Δηλαδή στις δημόσιες υπηρεσίες, που εκεί ο κόσμος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πιστεύω ότι μπορεί να πάει και να ζητήσει 120 δόσεις. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. 12 δόσεις ισχύουν, άρα θέλει έναν έξυπνο φάκελο πολύ καλά γραμμένο που να μπορεί να υποστηρίζει και να αποδεικνύει ότι αυτή η επιχείρηση, αν όχι σήμερα, αύριο θα μπορέσει να υπάρξει. Γιατί αν δεν μπορεί, τελειώσαμε. Και πάμε και στα ιδιωτικά χρέη. Στα ιδιωτικά χρέη, ακούω αυτό για τους πληστηριασμούς, κύριε Μιλωνάκη, θέλω να τονίσω. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία. Εμείς λέμε
ότι ναι, με ένα κλικ θα χάνεται η περιουσία του Ελληνά, αλλά μπορούμε να πούμε και από την άλλη ότι κλικ και ρύθμιση και διαγραφή χρέους. Σήμερα οι τράπεζες έχουν πολύ έξυπνα προγράμματα, ρυθμίζουν και κουρεύουν κατά 50-60% τα δάνειά τους. Άρα, εγώ προσωπική μου εκτίμηση είναι και δεσμεύομαι για αυτό που λέω, ότι πραγματικά οι πληστηριασμοί θα πειράξουν αυτούς που είναι παγερά αδιάφοροι για τα δάνειά τους. Αν ένα ενδιαφέρεται για τα δάνεια. Μιλάμε για του στρατηγικού κακοπληρωτέ. Αν ένα ενδιαφέρεται για τα δάνεια του, υπάρχουν λύσει, υπάρχουν εξειδικευμένα γραφεία με ένα πολύ σοβαρό φάκελο να απευθυνθούν να πάνε να ρυθμίσουν τα δημόσια χρέη και τα ιδιωτικά. Από εκεί και μετά. Δηλαδή, μιλάτε για ασφαλιστικά ταμεία και εφορίε κτλ. Να προσθέσω το εξή, ότι έχει απόλυτο δίκιο, γιατί φαίνεται και από τα αποτελέσματα τραπεζών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τραπεζών, οι διαγραφέ δανείων μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2017, δεν έχουν μπει όλο το εξάμεινο, ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για διαγραφέ δανείων. Εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτό που ακούτε. Εδώ και 1,5 χρόνο. Είχαμε βγει εδώ από αυτό το δελτίο και έλεγα ότι υπάρχουν αντιγραφές χρέους. Από εκεί και πέρα, τι θέλω να πω. Ότι οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι βγαίνει και ένας μικρός εξοδικαστικός για τις μικροεπιχειρήσεις που θα έχουν σαν δεύτερη εναλλακτική από τον νόμο Κατσέλη. Αυτό που το μήνυμα πρέπει να περάσουμε είναι ότι υπάρχουν λύσεις για όσους ενδιαφέρονται. Με πολύ χαμηλά κόστη, με μικρές δόσεις, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή πώς λειτουργούν. Λένε ότι αν και εφόσον δεν έχει πράξει το δάνειο του Χαλκιώτη, το περνάει στις προβλέψεις. Άρα στις ζημιές, άρα με λίγα λόγια, έτσι, το ξεπερνάει. Τι θα πάρω από το Χαλκιώτη, ό,τι πάρω. Και δεν ξέρω αν οι πληστηριασμοί είναι τόσο κακό για τους δανειολήπτες. Διότι θα μπουν πραγματικά οι τράπεζες στη διαδικασία να σκεφτούν ότι μέσα από ένα πληστηριασμό θα πάρουν 10.000 ευρώ. Το ίδιο γίνεται και για τις κάρτες και παντού, για τα πάντα. Αν όμως, κύριε Μιλωνάκη, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί παίζουν πολλά παιχνίδια εδώ πέρα. Αν όμως ξέρω εγώ που είμαι τράπεζα ότι από ένα κίνητο θα πάρω 10.000 ευρώ, όταν έρθω και κάνω μια αντιπρόταση για τον κύριο Σταθάκη 20.000 ευρώ, δεν θα τα πάρω τα 20.000 ευρώ. Mm. Μπορεί να μην βγει ποτέ η τράπεζα και να πει ότι διαπραγματεύομαι με τον ιδιώτη, αλλά δεν απαγορεύει τον ιδιώτη και θέλω να προσέξει ο δανειολήπτης που με ακούει τώρα ότι δεν το απαγορεύει κανένας να πάει και να προτείνει διάφορα σχέδια στην τράπεζα, βέβαια όχι σε καμία περίπτωση μόνο. Ωραία. Κύριε Καλιάνο, σήμερα κατατέθηκε, χθες που κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το θέμα το fast track αλλαγής φύλου. Μεθαύριο θα κατατεθεί από ό,τι μας είπε η Σοφία το Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει σαφή θέση για κανένα από τα δύο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά για κανένα από τα δύο. Το λένε και ο κόσμος, δεν το λέω εγώ, το λένε ο κόσμος. Κύριε Μπελονάκη, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο ευρωπαϊκό κόμμα. Μάλιστα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, που σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα. Από εκεί και στη συνέχεια θα δώσει συγκεκριμένες προτάσεις όταν θα συζητηθεί το νομοσχέδιο για την fast track διαδικασία που είπατε προηγουμένως. Στη Βουλή, στον Ομέλεια. Βεβαίως. Γιατί δεν το έδωσε. Όχι, όταν δεν έδωσε προτάσεις. Όταν δίνει ένα νομοσχέδιο. Καταρχάς, όλα αυτά τα πράγματα συζητιούνται μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Είναι λογικό, όπως θα συζητηθεί και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έτσι συζητάμε, ναι, όλα αυτά τα νομοσχέδια. Επιτροπή, είτε έφυγε, είναι κάτι απλό, είτε είναι κάτι περίπλοκο. Γιατί προφανώς το έκανε αυτό. Μα προφανώς δεν υπήρχε. Αυτή ήταν η πιο σωστή λύση. Πίσω από αυτό ξέρετε ότι είναι οι υιοθεσίες. Θα σας πω, κύριε Μιλωνάκη. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν επιφυλάχθηκε και είπε ότι θα συζητήσουμε μέσα στη Βουλή, θα δώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, διότι όπως σας είπα προηγουμένως, αυτή τη στιγμή πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πρώτο και σημαντικό. Το δεύτερο και σημαντικό, πρέπει να σεβόμαστε την ίδια την κοινωνία. Άρα λοιπόν, όταν η Νέα Δημοκρατία έρθει στιγμή να δώσει τις προτάσεις, θα καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι αυτά που έχουμε σαν κανόνες, γιατί το κόμμα μας βαδίζει πάνω σε αυτούς τους κανόνες. Mm. Σεβόμαστε τον άνθρωπο, είμαστε ένα φιλελεύθερο ευρωπαϊκό κόμμα, σεβόμαστε την κοινωνία, θέλουμε να επικρατούν οι νόμοι. Προφανώς και δεν θα πρέπει να υπάρξει μια fast track διαδικασία, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Εδώ δίπλωμα πας και παίρνεις αυτοκινήτου και περνάς από μια διαδικασία σημαντική. Δεν μπορείς λοιπόν με μια fast track διαδικασία, αν θέλετε, επαναλαμβάνω την προσωπική μου άποψη, να φτάνεις σε ένα σημείο να κάνεις αλλαγή φύλου. Είναι όμως ο χρονικός προσδιορισμός. Δεν είναι το θέμα κάτι, στην ουσία του, αν πρέπει να γίνει ή όχι. Η ουσία, συμφωνείτε ότι πρέπει να γίνει, αλλά η αστερίσκη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι ο χρονικός προσδιορισμός. Και ο τρόπος, όχι δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν πρέπει να γίνει, υπάρχουν συμφωνείτε αρμόδιοι, στο να γίνει. Υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι μελετούν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Υπάρχουν αρμόδιοι ακόμα για την Δημοκρατία. Δεν θα σας αποκαλύψω αυτή τη στιγμή. Όχι, ακόμα δεν επιτρέπεται. Το νομοσχέδιο, όταν έρχεται, ουσιαστικά αναφέρει και εστιάζει στις ιδιαιτερότητες. Όλα αυτά που είπατε με τους αστερίσκους που έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Όμως στην Επιτροπή παρουσιάστηκε για το εξής.
Κάποιος βουλευτής είπε ότι πρέπει να αποσυρθεί, κάποιος άλλος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο επικίνδυνο και κάποιος άλλος είπε ναι, μεν επιφυλάσσουμε, θα το συζητήσουμε και στην Ολομέλεια με κάποιους άλλους τρόπους που θέλουμε να εγώ βάλουμε αυτή εμείς. Στιγμή... Να προσθέσουμε. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι τρία διαφορετικά μέρη αυτά που σας είπα που ήδη παρουσιάστηκε η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή. Όχι. Στην Ολομέλεια θα αποφασίσετε ποια εικόνα θα παρουσιάσετε. Προφανώς. Δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε στην Ολομέλεια για να αποφασίσουμε τότε. Γι' αυτό τώρα συζητάνε τα αρμόδια όργανα του κόμματος αυτή τη στιγμή για να αποφασίσουμε ακριβώς σεβόμενοι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Αλλά και από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε. Σε άλλα νομοσχέδια ήταν πιο ξεκάθαρα όμως για την όχι, όχι. Δημοκρατία. Σε πάρα πολλά νομοσχέδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την κάτι. Δημοκρατία. Δεν είναι θέμα δυσκολία. Όχι, όχι. Με την ίδια δυσκολία ή ευκολία που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ακούστε με λίγο. Με την ίδια δυσκολία ή ευκολία αντιμετωπίζουμε και άλλα νομοσχέδια που έχουν κάνει για παράδειγμα. Κύριε Γαλιάνο, ακούστε με. Ήδη μιλάτε 3-4 λεπτά για ένα πράγμα. Εγώ θα σα ρωτήσω 2-3 πράγματα. Άμα μου φάτε για ένα πράγμα 10 λεπτά, λέω η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει ασχέτως θα κάνει οι ανεξάρτητοι Έλληνες και οι άλλοι το νομοσχέδιο. Το η Πασό, Νέα το Δημοκρατία ψήφισε, θα το καταθέσει προτάσεις συγκεκριμένες οι οποίες αν αρέσουν, οι αλλαγές. Αν αρέσουν στην κυβέρνηση Ζανέλ με την έννοια αν τις δουν. Αν δεν αρέσουν, δεν θα τις κάνουν αποδεκτές. Η Νέα Δημοκρατία όμως θα έχει προτάσεις. Όταν θα πάμε να συζητήσουμε το νομοσχέδιο, η Νέα Δημοκρατία θα άρα έχει προτάσεις. Άρα, επί της αρχής το ψηφίσετε, το περνάτε. Αυτή τη στιγμή το συζητάμε. Εγώ σας είπα, σεβόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα. Ακούστε με λίγο. Η Τουρκική Ένωση ξανά δεν θέλω να μου φάτε άλλο χρόνο, θα σας σταματήσω και θα πάω και στην κυρία Κατοπόδη. Όταν ένας άνθρωπος έρθει τη στιγμή να αυτοπροσδιοριστεί, έστω και σεξουαλικά. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί είναι αυτό. Και από 15 χρονών μπορεί να το κάνει fast track. Αυτά όλα τα fast track τα λοιπά. Ξαφνικά να γίνεται Ιωάννα και να πάμε να παντρευτούμε μαζί, να πάρουμε να κάνουμε και μια υιοθεσία. Είναι καλά. Κύριε Μελωνάκη, η fast track διαδικασία είναι αυτή η οποία δεν μου βρίσκει σύμφωνο εμένα προσωπικά. Προφανώς και αυτά θα τα συζητήσουμε όλα. Αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να σεβαστούμε τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να σεβαστούμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Στα 15 χρόνια, στο εφηβεία πάνω το παιδάκι. Πρέπει να γίνει μια δημοκρατία όχι στα 15 χρόνια. Δεν έχω ακραίες απόψεις. Δεν είπα ότι έχετε εσείς. Δεν είπα ότι έχετε εσείς. Δεν είπα αυτό. Η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας, κύριε Γαλιά. Κύριε Μελωνάκη, όταν ένας άνθρωπος γεννιέται αγόρι και μέσα του ζει ένα κορίτσι, δεν το θέλει αυτό που του συμβαίνει. Δεν το κάνει επίτηδες. Δεν το κάνει επίτηδες. Ότι το κάνει επίτηδες. Δεν το κάνει επίτηδες. Άρα λοιπόν, γιατί να μην δοθεί. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν θέλουν να υπηρετήσουν στρατό και κάνουν τους τρελούς. Δεν κάνουν τις γυναίκες κτλ. Εγώ πήγα φαντάρος όπως και εσείς. Μα δεν λέω για εσάς, κύριε Καλιά. Όχι. Λέω προφανώς ένας άνθρωπος μορφωμένος, σοβαρός, πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση. Εντάξει, γίνεται κατανοητό. Δεύτερον. Τουρκική Ένωση. Νομίζω να ξεκαθάρισα. Δεν είναι ερωτηματικά. Ναι, Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Δεν το συζητάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα μας φέρει, θα μας φέρει την Τουρκία στη χώρα μας. Όχι, Τουρκική Ένωση Ξάνθης θα ψηφίσετε, αυτό ρωτάω. Εσείς τι λέτε, κύριε Μελωνάκη. Δεν ξέρω, εγώ τι να πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Όχι, το λέω. Πότε μπήκε. Το κάνω ερώτηση. Προφανώς. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να συνεργαζόμαστε. Δεν πρέπει να συνεργαζόμαστε. Προφανώς και δεν θα το ψηφίσουμε, κύριε Μελωνάκη. Προφανώς και δεν θα το ψηφίσουμε. Πάμε στην κυρία Κατοπόδη. Προφανώς. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει τη διαθέση. Πάμε στην κυρία Κατοπόδη, η οποία ήταν ξεκάθαρη. Ψηφίσατε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Για την αλλαγή φύλου. Ναι, επί της αρχής. Θέλω να μου πείτε λοιπόν αν συμφωνείτε ότι πρέπει στην ελληνική κοινωνία να γίνει αυτή η μεγάλη αλλαγή, αν πίσω από αυτά πιστεύετε ότι είναι υιοθεσίες, και δεύτερον, τι θα κάνετε με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Κοιτάξτε, για να μην αδικούμε κανέναν, θεωρώ ότι είναι, το είπε και η κυρία Παραδίση πριν γιατί την παρακολουθούσα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι η ΑΝΕΛ, είναι συνεπής με αυτά τα οποία ιδεολογικά, πολιτικά πιστεύουν. Συμφωνώ. Κατέβασα λοιπόν ένα νομοσχέδιο με το οποίο περιγράφουν, αν θέλετε, κατά το ίμιση μία κοινωνική πραγματικότητα, γιατί η ομοφιλοφιλία είναι μία κοινωνική πραγματικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι με μία προχειρότητα αντιμετωπίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία πρέπει επιτέλους, γιατί πράγματι πρέπει, να αποδεχθεί τους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες, γιατί δεν έχουμε προοδεύσει πολύ σε αυτόν τον τομέα. Το αντιμετωπίζει όμως, όπως είπα, με προχειρότητα, γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποια αγκάθια που αφορούν και στην ηλικία, όπως πολύ καλά είπατε, και στην διαδικασία. Δηλαδή, στο τι ακριβώς πρέπει να αναγνωρίζεται νομικά, τι μπορεί να επιτρέπεται και ποιες είναι οι πρόσφορες. Μπορεί να υποκρύπτεται. Τι μπορεί να υποκρύπτεται, θα σας πω. Δεν μπορώ να γίνω μάντης ειδήσεων, καλών ή κακών, εξαρτάται από την πολιτική στάση. Άρα λοιπόν εσείς που έχει ένας άνθρωπος είσαστε υπέρ
τη αλλαγή φύλου με αυτόν τον τρόπο. Είμαστε, σαν Πασόκ, δεν εννοώ, όχι είμαστε υπέρ, είμαστε υπέρ τη αλλαγή φύλου όταν ένα άνθρωπο είναι στην όρημη ηλικία. Χωρίς να... επέμβαση, χωρίς τίποτα. Δηλαδή να πάει στην αστυνομία και με μια υπεύθυνη δήλωση να πει ότι. Στην όρημη ηλικία. Γαβρίλ Χαλικιώτης, Γαβριλού Χαλικιώτης. Να συνειδητοποιήσει ποια είναι η σεξουαλική επιλογή που θέλει να κάνει στη ζωή του. Σίγουρα είναι για μένα ένα βήμα. Και με το μετανιώσει αύριο. Κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα. Υπάρχουν και οι διφυλικοί. Γι' αυτό σας δύο είπα. Αν, τη μια μέρα μπορεί να του έρθει έτσι και την άλλη αλλιώς. Ναι, γι' αυτό. Και... Δεν έχεις ακούσει που λέει ανάψε το φώτα να οργανωθούμε, ρε παιδιά. Γι' αυτό σας είπα ότι η ψήφος μας ήταν επί της αρχής και εξήγησα τι σημαίνει επί της αρχής. Δηλαδή, πράγματι, υπάρχει ένα βήμα προς τα εμπρός που λέει ότι αναγνωρίζουμε μια κοινωνική πραγματικότητα και ερχόμαστε να διευκολύνουμε, αν θέλετε, επί της ουσίας τους ανθρώπους. Εντάξει. Που έχουν περιθωριοποιηθεί. Κατανοητό. Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Τουρκική Ένωση Ξάνθης τι. Θα ψηφίσετε, θα το ψηφίσετε. Δεν είμαι σε θέση ακόμα να σας απαντήσω αν θα το ψηφίσουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι. Εσύ πρέπει... πιστεύετε προσωπικά ότι υπάρχει προσωπικά, Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Είμαι σε θέση να σας πω. Υπάρχει επί της ουσίας. Επί της ουσίας υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχει επί της ουσίας. Είναι ζήτημα. Επειδή κάνει ό,τι θέλει το προξενείο, λέτε πάνω. Είναι το τουρκικό. Ακριβώς. Άρα είναι... λάθος των ελληνικών κυβερνήσεων. Ακριβώς. Είναι ζήτημα διαχείρισης και μάλιστα εξωτερικής πολιτικής το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συνυπάρξουν. Μάλιστα. Δύο λόγια από το Σπύριο για τη Φράπουρα. Την κύριο αριστερά, να πούμε. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Ας ρωτήσει η Σοφία. Πες τα δυνατά, παιδάκι, τα λες από ρωτήσεις. Γενικότερα για την κέντρο αριστερά, συνέδρια έχουν, εκλογές έχουν, δεν θα μας πει. Ναι. Αν θα γίνει εκλογές. Τι θέλετε να σας πω. Γιατί και πρώτα απ' όλα θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί. Θα λύσετε τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες όσον αφορά την ψηφοφορία ηλεκτρονική από κοντά, τα αυτοπροσωπεία και όλα τα σχετικά. Το οικονομικό σας πρόβλημα θα το θεωρείτε ότι είναι σημαντικό. Βέβαια είναι σημαντικό το οικονομικό πρόβλημα. Το λυπηρό είναι πράγματι ότι ετέθη την τελευταία στιγμή. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τα φάγε όλα ο Παπανδρέου καλά-καλά, έφτιαχνε τα γυμναστήρια του κτλ. Και τώρα δεν έχετε λεφτά. Να σκάω. Δεν ξέρω ποιο τα φάγε, εγώ δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα. 200 εκατομμύρια δάνεια έχετε πάρει. Σαν Πασόκ, όχι εσείς. Και εσείς επειδή είσαστε νέα, δεν σας καταλογίζω καθόλου. Ναι, καλά. Γι' αυτό και πρέπει κάτι να αλλάξει, Σοφία. Το Πασόκ έχει αυτομαστιγωθεί πάρα πολύ. Έχει μαστιγωθεί και έχει αυτομαστιγωθεί πάρα ο πολύ. Ο νέος αρχηγός δηλαδή. Τώρα μιλάμε όμως για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για το Πασόκ. Το πρόσωπο που θα προκύψει για εσάς, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει. Μιλώντας προσωπικά, γιατί μιλάμε για τη διαδικασία της ανάδειξης Προέδρου σε επίπεδο Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Εν πάση περιπτώσει, ενιαίας κεντροαριστεράς και όχι για το Πασόκ. Το Πασόκ έχει πρόεδρο. Πρόεδρος του είναι η Φόφη Γεννηματά. Τυχαίνει να είναι και υποψήφια πρόεδρος για την ηγεσία της κεντροαριστεράς. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, νομίζω ότι είναι απαίτηση της κοινωνίας, γιατί για μένα από την κοινωνία και από τις ανάγκες της κοινωνίας διαμορφώνονται και γεννώνται τα κόμματα και οι πολιτικοί σχηματισμοί. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη ανανέωσης. Ανανέωσης όχι μόνο σε επίπεδο προσώπων και ηλικιών, ανανέωσης... Ανανέωση δηλαδή... όταν λέει νέοι άνθρωποι δηλαδή. Νέοι άνθρωποι, ναι. Νέοι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω στους νέους ανθρώπους, είμαι ένας δηλαδή, από αυτούς. Ναι, δεν ρωτάω αυτούς, γιατί θα τη φέρω σε δύσκολη θέση. Νέος με νέες ιδέες. Είναι ένα όνομα. Βγαλμένος μέσα από την κοινωνία. Ξέρετε, είναι λαϊκή απέτηση. Πλέον η πολιτική. Για να τελειώσουν, να τελειώσουν τα ψέματα. Κάπως έτσι το πειράει. Καλουλάκι δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Όλα τα νέα παιδιά πάντως. Όλα τα νέα παιδιά, Σοφία, αυτό μας λένε. Ότι πάμε παιδιά να αφήσουμε το παλιό. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Μπορεί να είναι και έκπληξη. Ποιος ξέρει. Θέλω. Θέλω να παρακαλώ πολύ πρωτού πάμε στη Φράπορτ να προλάβουμε γιατί είπαν δύο-τρία άλλα πραγματάκια. Αλλά την Τρίτη θα τα αναπτύξουμε καλύτερα. 70 εκατομμυριάκια ζητάει. Πάμε να δούμε το θέμα με την Uber λίγο. Με την Uber, λέω, με το νέο νόμο αυτό που προσπαθούν να περάσουν τώρα η κυβέρνηση. Βοηθούμενοι, υποβοηθούμενοι από τον κύριο Θήμιο Λιβερόπουλο. Ο οποίος κύριος Θήμιος Λιβερόπουλος ήταν μια ζωή καραμαλικός. Και από τα γραπτά του και από αυτά τα οποία έλεγε. Τώρα βέβαια επειδή ο κύριος Καραμαλής έχει γίνει ένα άλε κουάλε με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο και με τον κύριο Πάνο Καμένο, έγινε και αυτός δικός τι να κάνει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι κυβερνήσεις έρχονται και οι κυβερνήσεις φεύγουν, ο συνεγκαλιστής όμως στον χώρο του ταξί παραμένει ακλόνητος. Πάμε να το δούμε το θέμα παρακαλώ. Παραμένει ακλόνητος, θεσμός έχει γίνει.
Νομοσχέδιο δώρο στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί, Θήμιο Λιμπερόπουλο, ετοίμασε το Υπουργείο Μεταφορών, καταργώντας ουσιαστικά όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και εφαρμογές που δίνουν μια διαφορετική επιλογή σε όσους χρησιμοποιούν ταξί. Με το νομοσχέδιο, όλες αυτές οι εταιρείες, με βασικό εκπρόσωπο την εταιρεία Bit, που ως TaxiBit εξαγοράστηκε έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ από τον κολοσσό της Daimler, ουσιαστικά καταργούνται και υποχρεώνονται να μετατραπούν σε ολοκληρωμένες επιχειρήσεις παροχής μεταφορικού έργου αντί για διαμεσολαβητές όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Αυτό που έχουμε δει να δημοσιοποιείται είναι πάρα πολύ αόριστο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αλλαγή η οποία μπορεί να επιφέρει καταλυτικές αλλαγές στην ίδια τη φύση της υπηρεσίας μας ή και την παρουσία της ακόμα στην αγορά. Άρα στο επιχειρηματικό μοντέλο. Ακριβώς. Άρα στην καρδιά της εταιρείας. Στην καρδιά της εταιρείας και στην δεν ξέρουμε καν αν θα εταιρείας. Μπορέσουμε να χωρέσουμε μέσα σε αυτό το, στις διατάξεις του νόμου. Δεν έχουμε ιδέα αν θα μπορέσουμε ποτέ να χωρέσουμε και άρα τελικά να εκτεθούμε εκτός νόμου. Επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι συμπλέει με συμφέροντα με αφορμή την νομοθετική ρύθμιση που στην ουσία καταργεί την πλατφόρμα TaxiBit, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιχειρεί να καταργήσει επί της ουσίας το TaxiBit, μια πλατφόρμα που έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες και με την οποία συνεργάζονται οι μισοί οδηγοί ταξί. Η κυβέρνηση απεχθάνεται την αξιολόγηση, τις ελεύθερες επιλογές, ταυτίζεται με στενά τεχνικά συμφέροντα μιας μειοψηφίας συνδικαλιστών που μας γυρνούν στο χθες. Συμφωνείτε με την ελεύθερη αγορά? Ξέρετε να σφυράτε με το χέρι, κύριε Μελλονάκη? Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρετε, πρέπει να μάθετε σιγά σιγά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας βγάλει στον δρόμο με τη βροχή να σφυράμε το χέρι να έρθει και να ταξί να μας πάρει. Α, γιατί όταν. Ναι, γιατί όταν έχουμε εφαρμογές συγκεκριμένες. Όταν φτιάχτηκε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Πιστεύετε ότι ήταν εξυπηρετικό για τον κόσμο? Προφανώς. Και αξιολόγηση είχα μέσω τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Διάλεγα ποιο ταξί θα έρθει να με πάρει, ποιο θα έρθει να με πάρει, ποιο όνομα. Το όνομα. Τον αξιολογούσα μετά και έλεγα ήταν καλό, ήταν σωστό, ήταν καθαρό, μου μίλαγε όμορφα. Μπορεί να στείλει το παιδί σα. Τώρα σου λέω ΣΥΡΙΖΑ τα καταργώ όλα αυτά και τι που πάμε, βγαίνει με το χέρι έξω με σπασμένο πόδι να σφυρίξει την αυτοκίνητο. Εδώ θα συμφωνήσω εγώ. Γιατί πραγματικά νομίζω ότι παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες μια μεγάλη προσπάθεια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να μας πείσουν ότι τι δεν έχετε καταλάβει, δεν θέλουμε ελεύθερη αγορά, δεν θέλουμε οργανωμένες επιχειρήσεις που να μπορούν να διευκολύνουν. Και δύο λόγια για τη Fraport, Σπύρο. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Έβγαλε δυστυχώς... το θέμα σήμερα. Δεν πειραζεί, όσο έχουμε, έβγαλε λοιπόν. Και το χαρτί αυτό το οποίο αποδεικνύει. Πόσο η Fraport έστειλε... θα το πούμε ιστορικά, γιατί θα πούμε ως ιστορία που φτάσαμε στο σημερινό, πολύ εντάχει. Το Μάιο του 2016 ψηφίζεται στη Βουλή ο νόμος που κυρώνει τη σύμβαση για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Οπότε μετά ξεκινάει η διαδικασία της παραχώρησης των αεροδρομίων. Η κυβέρνηση αυτή, που κατηγορούσε ως κατάπτυστη τη σύμβαση που υπόγραψε το ΤΑΙΠΕΔ με τη Fraport το 2014 και έλεγε για το ξεπούλημα και όλα αυτά, και μετά με κλάματα και με πόνο ψυχής υπογράψαν οι υπουργοί, πάντα. Οφείλει να εφαρμόσει τη σύμβαση. Η Fraport λοιπόν από τα τέλη Απριλίου του 2017 ξεκινάει και στέλνει έγγραφα στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το τελικό. Προσέξτε την ημερομηνία, είναι 12/5 του 2017. 12/5 του 2017. Καταλήγει πλέον. Περνάει ένας μήνας και καταλήγει η Fraport. Το 17 το Μάιο να στέλνει χαρτί και να λέει επικαλούμενη το άρθρο 6 παράγραφος 4 της σύμβαση που έχουμε υπογράψει ζητάμε αποζημίωση 74 εκατομμύρια ευρώ γιατί παραλάβαμε τα αεροδρόμια με μια κατάσταση που δεν ήταν αυτή που έπρεπε να μας τα έχετε παραλάβει. Λείπουνε δράπες, λείπουνε πόρτες, λείπουνε παράδειγμα. Λέει διάφορα μέσα, αλλά 70 εκατομμύρια. Το κυριότερο ποιο είναι? Ότι αυτό που ζητάει η Fraport προβλέπεται σε μια σύμβαση που έχει υπογραφεί από τον κύριο Σπίρτζη, τον κύριο Καμένο, τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Σταθάκη, ναι. Και έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το Μάιο του 2016 λοιπόν, στη Βουλή. Πρωτού κλείσω, θέλω να σας πω, παρακολουθούσα μια εκπομπή από το Πέλα TV, Σοφία, Πέλα TV. Ο λαός έχει το λόγο, έτσι, που είχε τον κύριο Ψωμιάδη και έλεγε και άλλους κλπ. Αυτή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, την παρακολουθείτε. Έτσι, είναι μια πολύ καλή εκπομπή. Ο λαός έχει το λόγο. Πέλα TV, εσείς που είσαστε στη Μακεδονία και βλέπετε το Πέλα TV, κάθε Πέμπτη βράδυ 10 η ώρα. Ανοιχτή πύλη ενημέρωσης, όπου δέχονται και μηνύματα από τους τηλεθεατές. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ανοιχτή πύλη ενημέρωσης, λοιπόν, μηνύματα από τους τηλεθεατές. Αυτό είναι Πέλα TV κάθε Πέμπτη. Κυρία Λίνα Ραυτοπούλου. Πολύ ωραία. Κάθε Πέμπτη 10 η ώρα το βράδυ, ο λαός έχει το λόγο. Να καληνυχτήσω τον κύριο
Γαβρίλη Χαρκιώτη, έχετε να πείτε κάτι τώρα που κλείνουμε. Μία τελευταία κουβέντα, ότι όσοι έχουν πάρει αρνητικές αποφάσεις είτε στο νόμο Κατσέλη είτε στο Ελβετικό, μπορούμε να διαπραγματευτούμε και εκεί κουρέματα. Α, πολύ καλό. Την κυρία Κατοπόδη, καλή σας νύχτα. Τον κύριο Γιάννη Καλιάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Σοφία, να πούμε πάλι, μην ξεχάσετε TV.